Ας ξεκινήσουμε από την κυρία της παρέας, την κυρία Έλισσα Κουκουμέρια, και να σας ρωτήσω τι γίνεται με το ψωμί, πόσο έχει ακριβήνει, τι γίνεται με τις ύλες που χρησιμοποιείτε, αν αυτό είναι αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία ή είναι δευτερογενές αποτέλεσμα από τα καύσιμα. Καλησπέρα καταρχήν. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παρατήρηση σε όλο το ρεπορτάζ που άκουσα και παρακολούθησα και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ότι υπάρχουν μέτρα στήριξης μόνο για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Και σίγουρα αυτά έχουν μια προτεραιότητα, αλλά πουθενά δεν ακούγεται κάποια στήριξη για τις επιχειρήσεις. Αυτό σαν ένα γενικό σχόλιο. Να πω λοιπόν ότι στη δικιά μας την περίπτωση, στο στάρι δηλαδή, έχουμε αλματώδεις αυξήσεις στο μαλακό στάρι. Προχθές ο τόνος ξεκίνησε από τα 276 δολάρια και έφτασε στα 440. Ένα ράλι από τη μία πλευρά που γίνεται στο στάρι το μαλακό. Χώρες οι οποίες έχουν απαγορεύσει την εξαγωγή σταριών για να κρατήσουν τα αποθέματά τους. Τελευταίο παράδειγμα είναι η Ουγγαρία. Από ό,τι διαβάζουμε θα ακολουθήσει και η Σερβία και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί αυτό θα φέρει αύξηση στο μαλακό αλεύρι, σε αυτό δηλαδή που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε το ψωμί, που ακούγεται ότι θα φτάσει έως και 50% η αύξηση αυτή ανά κιλό. Μία αύξηση που αναγκαστικά θα περάσει και στο ψωμί. Δεν έχει περάσει ακόμα. Εκτιμώ ότι από την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε καινούργια τιμολόγια. Και είναι φυσιολογικό να περάσει, γιατί όλα αυτά που προείπατε και στα ρεπορτάζ που αφορούν στην ηλεκτρική ενέργεια, στο αέριο που είχαμε τους προηγούμενους μήνες, ήδη επιβάρυναν το κόστος του ψωμιού, στο οποίο έγινε μια αύξηση το Σεπτέμβριο βέβαια της τάξης του 8 με 12%, μια αύξηση όμως η οποία με τη συνεχή αύξηση και μόνο της ενέργειας έχει εξανεμιστεί. Και φυσικά αυτό ισχύει και για το πετρέλαιο που χρησιμοποιούν πάρα πολλοί συνάδελφοι και για το αέριο. Και δυστυχώς βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα για την αγορά. Αναγνωρίζοντας βέβαια ότι η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών έχει μειωθεί. Αλλά από την άλλη πλευρά, οποιαδήποτε άλλη περίπτωση εκτός από αύξηση στο ψωμί θα οδηγήσει σε κλείσιμο των επιχειρήσεών μας, γιατί δεν αντέχουν. Ήδη πάρα πολλοί συνάδελφοι είναι εκείνοι οι οποίοι αφήνουν κάποια πράγματα απλήρωτα, όπως είναι ασφαλιστικές εισφορές, φόροι, ΦΠΑ, για να μπορέσουν να καλύψουν το ρεύμα και το αέριό τους, το οποίο είναι κινητήρια δύναμη για ένα φούρνο. Αναμφίβολα πρόκειται για θηλιά στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και είναι πολύ δύσκολη κατάσταση και για τον πρωτογενή τομέα, για τους αγρότες, κυρία Κουκουμέρια. Αλλά να ρωτήσουμε τον κύριο Κιουρτζή, πώς είναι η κατάσταση στα καύσιμα? Καταρχήν, καλημέρα πια και από μένα. Η κατάσταση στα καύσιμα είναι αυτή που περιέγραψε το ρεπορτάζ. Είναι άσχημη και βέβαια είναι λιγότερο άσχημη από τις υπόλοιπες πηγές ενέργειας, που είναι το φυσικό αέριο και η ηλεκτροκίνηση. Και το ρεύμα, βέβαια, πλήττει τις επιχειρήσεις. Ό,τι κάνει ζημιά στην επιχείρηση έρχεται και στους καταναλωτές. Αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία δεν πρέπει να την ξεχνάει κανένας. Και ακούω, όπως είπε και η κυρία Κουκουμέρια, ότι δεν μπορούμε να συζητάμε συνέχεια για τα ευάλωτα νοικοκυριά. Ναι, τα ευάλωτα νοικοκυριά, τους ευάλωτους πολίτες να τους προσέξουμε, αλλά αν δεν προσέξουμε τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, δεν θα μπορέσουμε να προσέξουμε ούτε μετά και τους εργαζόμενους. Γιατί αν κλείσουν οι επιχειρήσεις, δεν θα έχουμε μέλλον. Και βλέπω ότι το ρεύμα και το φυσικό αέριο και δευτερευόντως το πετρέλαιο έχει πλήξει σημαντικά τις επιχειρήσεις και πρέπει να περάσει κάποια στιγμή το κοστολόγιο αυτό το υπέρμετρο στους καταναλωτές. Δυστυχώς. Αν θέλει να πάρει μέτρα η κυβέρνηση, πρέπει να τα πάρει μειώνοντας τους φόρους στο πετρέλαιο, αν θέλετε, είτε είναι ειδικός φόρος κατανάλωσης, είτε είναι ο φόρος προϊστέμενης αξίας. Γιατί το κόστος του πετρελαίου είναι ένα προϊόν το οποίο θα μετακυλιστεί σίγουρα στα προϊόντα. Αυτό ακριβώς, αγαπητέ κύριε Κιουρτζή, ήθελα να σας ρωτήσω. Αν καταρχήν έχει περιοριστεί η κατανάλωση με την αλματώδη αύξηση της τιμής στα καύσιμα και αν εκτιμάτε ότι η μείωση είτε του φόρου κατανάλωσης είτε του ΦΠΑ θα έδινε δυνατότητα για διεύρυνση της κατανάλωσης, ώστε να προκύψουν από εκεί τα έσοδα. Ποια είναι η εκτίμησή σας? Η εκτίμηση είναι ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι πρέπει να συντηρηθούν με τον οποιοδήποτε τρόπο οι επιχειρήσεις. Όταν έχουμε ένα υπέρμετρο κοστολόγιο στις επιχειρήσεις,
δυσκολεύονται να πληρώσουν το προσωπικό τους και τις υποχρεώσεις τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και έχουμε την άλλη παράμετρο, η οποία λέγεται πετρέλαιο θέρμανσης. Ο καταναλωτής πλήττεται και από το φυσικό αέριο και από το ρεύμα και από το πετρέλαιο θέρμανσης. Με αποτέλεσμα να μην έχει δύναμη να πάει να αγοράσει το ψωμί από την κυρία Κουκουμέρια. Μάλιστα. Να μην μπορεί να αγοράσει βενζίνη από εμάς ή πετρέλαιο. Έχει εξαντληθεί οικονομικά. Αυτά για τα επιδόματα είναι πολύ ψίχουλα. Μάλιστα. Και μάλιστα άδικα. Παίρνει μόνο το 20-25% των καταναλωτών πετρελαίου θέρμανσης επιδότηση και ένα ψίχουλο σε σχέση με αυτό που καταναλώνει. Άρα να μην τα λέμε ότι παίρνουμε επίδομα και επίδομα, δεν είναι σωστό, γιατί δεν είναι ούτε ψίχουλος αυτό που πληρώνει τελικά ο καταναλωτής. Και μάλιστα, παρακαλώ, αλλά πρέπει να πω ότι το πετρελαίο θέρμανσης είναι ένα υπερφορολογημένο προϊόν. Υπερφορολογημένο. Mm-hmm. Πείτε μου. Για τον Φεβρουάριο η επιδότηση για τις επιχειρήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα ήταν 65 ευρώ η μεγαβατόρα. Τώρα λένε ότι θα είναι αυξημένη. Αυτό θα αρκεί σε σχέση με την καταιγίδα που υπάρχει για να καλύψει τα κόστη και πόσο θα έπρεπε να φτάσει η επιδότηση για να γίνει βιώσιμο ένα τέτοιο κόστος? Θα σας πω μία κουβέντα που μου είπε ένας πελάτης μου χθες. Δεν το ήξερα. Mm. Κιόλας μου λέει, εμείς στην επιχείρηση εργάζεται σε μια τεράστια επιχείρηση και πληρώνουν 80.000 ευρώ, πλήρωναν 80.000 ευρώ ρεύμα το μήνα. Mm. Τους ήρθε 450. Πείτε μου, θα συνεχίσει να είναι βιώσιμη αυτή η επιχείρηση? Κάνει ρύθμιση τον ένα μήνα, κάνει ρύθμιση τον δεύτερο μήνα, κάνει ρύθμιση τον τρίτο. Εδώ θα μαζέψει 1 εκατομμύριο ξαφνικά να πληρώσει, πού θα το βρει? Έτσι πληρώνονται. Mm. Μια επιχείρηση όταν επιβαρύνεται με 2, 3, 4.000 ευρώ, 5.000 ευρώ παραπάνω το μήνα ρεύμα. Από πού θα βγουν τα λεφτά αυτά? Πόσα ψώνια να πουλήσει η κυρία Κουκουμέρια και πόσα πετρέλαιο να πουλήσουμε εμείς για να βγουν αυτές οι διαφορές? Και πόσο μια άλλη επιχείρηση η οποία είναι δαπανηρή σε ενέργεια? Ο ταξιτζής, ας πούμε, το ταξιτζή να πάρουμε. Του έχει αυξηθεί το κόστος 50%. Από πού θα το πάρει? Θα αυξήσει το κόμιστρο? Όχι βέβαια. Θα μου επιτρέψετε και μία παρέμβαση όσον αφορά αυτή την επιδότηση για τη μεγαβατόρα. Βέβαια. Και να συμφωνήσω με τον κύριο Κουρτζή. Ξέρετε, το πρόβλημα στο ρεύμα, ας πούμε, στο λογαριασμό ρεύματος που έρχεται σε εμάς, mm-hmm. δεν είναι ότι έχει αυξηθεί το κόστος όσον αφορά την κιλοβατόρα. Είναι ότι πληρώνουμε αυτό το πρόστιμο της χρηματιστηριακής τιμής του ρεύματος σε σχέση με την τρέχουσα τιμή. Οι λογαριασμοί, ας πούμε, του ρεύματος ενός αρτοπίου για ένα μήνα που ήταν περίπου 1.000 ευρώ, λόγω αυτής της ρήτρας έχουν γίνει 2.500. Περίπου αυτή ήταν η διαφορά στους δικούς σας λογαριασμούς, για παράδειγμα. Ναι, ήταν σε ένα μέσο λογαριασμό 1.000 ευρώ, mm-hmm. προσθέθηκε μία ρήτρα που είναι 1.300 ευρώ. Επιπλέον. Εμείς αυτό που έχουμε ζητήσει. Άρα ναι, η ρήτρα είναι μεγαλύτερη και από την κατανάλωση. Μα η ρήτρα είναι που αυξάνει την κατανάλωση. Μάλιστα. Και μιλάμε συνέχεια για επιδότηση της μεγαβατόρας, αλλά δεν μιλάει κανείς για επιδότηση της ρήτρας, γιατί η ρήτρα είναι στην ουσία που έχει κάνει τους λογαριασμούς δυσβάστακτους. Μάλιστα. Σε εμάς δεν έχουν αλλάξει ούτε οι κιλοβατόρες που καίμε. Είμαστε στο χειμώνα και ευτυχώς τα ψυγεία, γιατί το καλοκαίρι τα ψυγεία μας λόγω της θερμοκρασίας χρειάζονται πολύ περισσότερες κιλοβατόρες. Δεν έχει αλλάξει η κιλοβατόρα. Η τιμή της κιλοβατόρας δεν έχει μεταβληθεί και τόσο πολύ. Η ρήτρα όμως είναι εκείνη που έχει κάνει τους λογαριασμούς δυσαιώρητους και στην περίπτωση του ρεύματος και στην περίπτωση του αερίου. Και αυτό που έχουμε ζητήσει και από τον Υπουργό είναι η επιδότηση της ρήτρας. Τα 65 ευρώ στη μεγαβατόρα, αν τα ευρωποιήσουμε μέσα στο λογαριασμό, μπορεί να είναι 50, 60 ή 70 ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι αστείο για ένα λογαριασμό 2 και 2.500 η αφαίρεση να είναι 50-60 ευρώ. Και υπάρχουν και άλλοι τρόποι μέσα από τους λογαριασμούς, τρόποι που μπορούμε να τις δανειστούμε από άλλες χώρες. Η Τσεχία μείωσε τους λογαριασμούς, το ΦΠΑ στους λογαριασμούς του ρεύματος σε 0. Μάλιστα. Διότι είμαστε σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτό ναι, προφανές, πρέπει, να, να, έχει πρέπει να έχει πάρα πολλούς αποδέκτες. Πέρα από τα ευάλωτα νοικοκυριά αυτά, συμφωνούμε, όπως είπε και ο κύριος Κουρτζής, ότι είναι να τα δούμε στην πραγματικότητά τους, όχι με ψίχουλα από τη μια, αλλά από την άλλη σίγουρα δεν είναι μόνο αυτά. Νομίζω ότι... Νομίζω ότι κάτι θα...
Παρακαλώ, ότι θα έχει και για τις επιχειρήσεις των πακέτων. Θα το δούμε αν είναι μόνο η αυξημένη επιδότηση για το ηλεκτρικό ρεύμα ή αν είναι και κάτι άλλο. Αλλά αν μπορώ να ρωτήσω και την κυρία Κουκουμέρια, αν πέρα από την αύξηση των τιμών βλέπετε να υπάρχει και πρόβλημα επάρκειας με τα άλευρα και με τα σιτηρά, δεδομένου ότι η Ουκρανία και η Ρωσία είναι από τις μεγαλύτερες χώρες που παράγουν τέτοιες πρώτες ύλες. Ακούστε να δείτε, από τις δύο αυτές αγορές, από τη Ρωσία και την Ουκρανία, εμείς παίρνουμε το 30% των σιτηρών. Υπάρχουν και άλλες αγορές και δυστυχώς το μαλακό σιτάρι, αυτό που έχουμε σαν χώρα, είναι ένα 10%. Ενώ είμαστε στο σκληρό, έχουμε επάρκεια, στο μαλακό παράγουμε ένα 10%. Και οι επαφές που έχουμε με την αλευροβιομηχανία είναι ότι θα αναζητήσουν ποσότητες σιτηρών σε άλλες αγορές. Αυτό βέβαια δεν είναι κάτι που γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε λίγο ψύχρεμοι, γιατί είναι ένα σημαντικό διάστημα μέχρι τον Ιούνιο, που είναι ο φερισμός. Τα γεγονότα πριν τον πόλεμο έλεγαν ότι το 2022 θα είναι μια καλή χρονιά παραγωγικά για το στάρι. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν αγορές οι οποίες μπορούν να καλύψουν και να υπάρχει επάρκεια. Τουλάχιστον έτσι όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Και βέβαια, ίσως ευχόμενοι να έχουμε και το θετικό σενάριο να σταματήσει ο πόλεμος και να γίνουν τα πράγματα κάπως αλλιώς. Αυτό το ευχόμαστε όλοι. Κάθε κλάδος. Βέβαια, πρώτα ανθρωπιστικά για τις ανθρώπινες ζωές και μετά για όλα τα υπόλοιπα. Ακριβώς. Με προτεραιότητα βέβαια τις ζωές. Με προτεραιότητα τις ζωές, αλλά πρέπει να πούμε και κάτι άλλο, που βέβαια πάντα η προτεραιότητα έχει η υγεία και η ζωή, δεν το συζητάμε. Αλλά ο κάθε κλάδος έχει και ιδιομορφίες. Και θα σας πω το δικό μας, γιατί μας έδειξε με το δάχτυλο ο κύριος Υπουργός. Ότι κάποιος φταίει για την εσχροκέρδεια και την κερδοσκοπία κτλ. Που όποιος δει τα νούμερα που υπάρχουν στις μέσες τιμές, στη χώρα μας χθες είχε μηδενιστεί το περιθώριο κέρδους. Όσο ήταν η μέση τιμή του πετρελαίου, μπορεί να τα δείτε από τα στοιχεία που ανακοινώνει η πολιτεία, ήταν η τιμή του δηληστηρίου. Δηλαδή, μηδενίστηκε το περιθώριο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτός που πουλούσε προχθές ένα αλφα με μία αλφα τιμή, πήγαινε να αγοράσει την μεθεπόμενη μέρα και πλήρωνε από την τσέπη του για να αγοράσει το καινούριο προϊόν. Επίσης, το πρατήριο έχει 40% μεγαλύτερο κόστος το να αγοράσει τα ίδια προϊόντα. Ή, αν θέλετε, έχει υποτιμηθεί το κεφάλαιό του, η αγοραστική δύναμή του, 40%. Πώς θα στηρίξουμε εμείς τους πελάτες μας, οι οποίοι θέλουν και πίστοση, ή και τους καταναλωτές που θέλουν πίστοση, όταν τα κεφάλαια είναι δραματικά λίγα? Και επίσης θεωρώ ατόπιμα μέγιστο, ναι, να με ρωτήσω τι θέλετε, αλλά θεωρώ ατόπιμα μέγιστο το να βγει ο Υπουργός σε μια αγορά που έχει μέσο περιθώριο κέρδους 5 με 6% να μιλήσει για κερδοσκοπία και εσχροκέρδεια. Αυτό δεν έπρεπε να το κάνει, γιατί μία εβδομάδα πριν είχαμε μία τηλεδιάσκεψη, αναλύσαμε τα νούμερα, αποδέχθηκε ότι δεν μπορεί να υπάρχει κερδοσκοπία σε μια αγορά που τα νούμερα που ανακοινώνει η πολιτεία είναι αυτά. Το 6, 7, 5% περιθώριο κέρδος, δεν μπορεί να υπάρχει κερδοσκοπία ή εσχροκέρδεια. Βέβαια, όλες οι επιχειρήσεις με σκοπό το κέρδος ιδρύονται. Δεν ιδρύονται με σκοπό το χρέος, αλίμονο. Θα είχαμε χρεοκοπήσει χθες. Και θα μπορούσαμε να πληρώσουμε το προσωπικό. Προφανώς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μην μιλάμε τώρα για εσχροκέρδεια σε μια τάξη. Μάλιστα. Η οποία δουλεύει με το περιθώριο κέρδος. Μα το ζητούμενο είναι και το κέρδος. Απλά να σας ρωτήσω αν είναι ο κράτης. Να κλείσουμε, Γιάννη. Γιάννη, να ακούσουμε την ερώτησή σου και να κλείσουμε αυτό τον κύκλο. Αν εσείς, κύριε Κιουτζή, γιατί εκτιμάτε ότι τώρα, αυτές τις μέρες, έχουμε αυτή την έκρηξη πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο? Είχαμε φυσικά μεγάλες ανατιμήσεις και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, αυτές τις μέρες έχουμε μια ιδιαίτερη έκρηξη στα καύσιμα. Μία ιδιαίτερη έκρηξη με μία παγκόσμια εσχροκέρδεια, ένα κλαμπ εσχροκερδών επιχειρήσεων η οποία λιμένεται όλο τον κόσμο, και για να φύγει το βάρος από πάνω μας, το δηληστήριο χθες πουλούσε 2.010 και σήμερα 2.004 την αμόλυβη και 1.30 το πετρέλαιο, που σημαίνει αυτή την τιμή την πουλάει στην εταιρεία, η εταιρεία θα βάλει το περιθώριο κέρδος, θα πληρώσει το μεταφορέα και θα μείνει, να δούμε τι θα μείνει για τον πρατηριούχο. Για να είμαστε δίκαιοι, επειδή οι τιμές είναι ανακοινωμένες και δημοσιευμένες στις ιστοσελίδες των Υπουργείων. Μάλιστα. Πρέπει να δούμε ποιος έχει το περιθώριο κέρδος. Και αυτό φαίνεται, το δικό μας περιθώριο κέρδος είναι μηδενισμένο. Μάλιστα. 7 τρίτου, θέλω να προσθέσω, ναι, 7 τρίτου το δηληστήριο πουλούσε
Ναι, ναι, αλλά θα το πω. Παρακαλώ. 7 τρίτου το δηληστήριο πουλούσε 1,70. 10 τρίτου πουλούσε 1,90. Αυτός που αγόρασε 1,70 και πούλησε 1,80 έβαλε σε 3 μέρες 100 ευρώ από την τσέπη του για να αγοράσει την ίδια ποσότητα του τόνους που πούλησε. Δηλαδή για 10 τόνους πούλησε, έκανε τζίρο 18.000 και πήγε την επόμενη μέρα και έβαλε και ένα χιλιάρικο από την τσέπη του για να πάρει την ίδια ποσότητα. Αυτό ισχύει στο πρατήριο για το οποίο το δείχνουν με το δάχτυλο και πρέπει κάποια στιγμή να λάβουμε τα μέτρα μας και εμείς ως πρατηριούχοι και να δείξουμε την αλήθεια που υπάρχει στον κλάδο.